Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει να είμαστε μαζί σε αυτή την καινούρια εκπομπή που ξεκινάει σήμερα με τη χάρη του Χριστού με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι μια εκπομπή μέσα από την οποία θα προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού να διακρίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού το θέλημα αυτού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Καθώς είναι γεγραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρεται και προέτρεπε ο Απόστολος Πέτρος λέγον «σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς». Καθώς ζούμε σε μια γενεά σχολιά και διεστραμμένη όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, εμείς σαν άνθρωποι του Θεού, σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε να πράττουμε το θέλημα του Θεού και να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, θέλουμε και μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στις οικογένειές μας, να βασιλεύει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να διακρίνουμε, να ψάχνουμε, να βρίσκουμε τι ακριβώς θέλει ο Θεός να πράττουμε, ώστε στη χριστιανική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, τι θέλει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να πράττουμε, ώστε να μην είμαστε άφρονες, αλλά φρονίμως να διάγουμε το βίο μας σε αυτή την εποχή τη δύσκολη, των εσχάτων ιδίως ημερών, όπου οι καιροί είναι κακοί και μάλιστα πάρα πολύ κακοί. Μέσα λοιπόν από αυτή την εκπομπή θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την οικογένεια τη χριστιανική, με την οικογένεια των χριστιανών μέσα σε αυτόν τον κόσμο, το δύσκολο που είναι γεμάτος αμαρτία, γεμάτος παράβαση και ανομία. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια από τη Γένεση και μάλιστα από το πρώτο κεφάλαιο και το 26 εδάφιο διαβάζω και είπε ο Θεός «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατοικών ημών και καθομοίωσιν ημών». Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατοικώνα εαυτού, κατοικώνα Θεού επίησε αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσισεν εις τους μικτήρας αυτού πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος της ψυχής ζώσαν. Και εφύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ, κατά Ανατολάς και έθεσε εκεί τον άνθρωπον τον οποίον έπλασε. Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έθεσε αυτόν εν το παραδείσο της Εδέμ, δια να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Και είπεν ο Κύριος, δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμεις αυτόν βοηθόν, όμοιον με αυτόν. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβεν από το Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπε ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα το οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλει συνείστε οι δύο η σάρκα μία. Κατά το λόγο του Θεού λοιπόν εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη.
Ποιήσε δηλαδή τον τόπο της κατοίκησής του, τον ουρανό, όπου αυτός κατοικεί μαζί με τα στρατεύματα του ουρανού, είναι η βασιλεία του, η ουράνια, η αιώνια. Αλλά στη συνέχεια έφτιαξε και τη γη. Είναι ένας τόπος στον οποίο επρόκειτο ο Θεός να πλάσει, να δημιουργήσει και να θέσει το σημαντικότερο για αυτόν δημιούργημα από όλα όσα έχει φτιάξει, αγγέλους, χερουβίμ, αρχαγγέλους, σεραφείμ, από όλα τα δημιουργήματα που έχει φτιάξει, τα ζώντα, να φτιάξει τον άνθρωπο για τον οποίο ο Θεός είχε προγραμματίσει, είχε προορίσει ότι εν τέλει θα γίνει όμοιος με αυτόν, ώστε ο ουρανός να μην αποτελείται μόνο από τον Θεό και τα δημιουργήματά του, τους αγγέλους όπως είπαμε, τους αρχαγγέλους, τα σεραφείμ, τα χερουβίμ και όλα τα άλλα δημιουργήματα του ουρανού, να υπάρξει και ένα πρόσωπο το οποίο να μην είναι μόνο δημιούργημά του, αλλά να είναι δημιούργημα κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Όπως ακριβώς περιγράφει ο Απόστολος Ιωάννης στη Γραφή λέγοντας, δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε τότε, αλλά είναι εξεύρωμεν ότι θέλωμεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Έτσι λοιπόν, αφού έφτιαξε, καθώς προείπαμε, τον ουρανό και τη γη, εφύτευσε στη γη έναν ωραίο κήπο, τον οποίο ονόμασε Παράδεισο, τον ωραιότερο κήπο που θα μπορούσε να φανταστεί άνθρωπος, γιατί τον έφτιαξε ο Θεός μέσα στην απεριόριστη αγάπη του, και συνέχεια αφού έπλασε τον άνθρωπο από χώμα, τον Αδάμ, τον έθεσε μέσα στον Παράδεισο. Αλλά διεπίστωσε κάτι που εκ πείρας θα τολμούσα να πω γνωρίζει, ότι δεν είναι καλό εις τον άνθρωπο να είναι μόνος. Άλλωστε ο Θεός την ουράνια βασιλεία του είναι μόνος, γιατί δεν έχει όμοιο με Αυτόν. Έτσι λοιπόν, αφού διεπίστωσε ότι δεν είναι καλό εις τον άνθρωπο να είναι μόνος, αποφάσισε και είπε, ας κάμωμεν λοιπόν εις αυτόν τον άνθρωπο έναν βοηθόν όμοιον με Αυτόν. Ας κάμωμεν έναν άνθρωπο που να είναι όμοιος με τον Αδάμ και να είναι βοηθός του. Βέβαια εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με τη λέξη βοηθός δεν εννοούμε οικιακή βοηθός ή βοηθός του μάστορα, αλλά όπως ο ίδιος ο Κυριός μας λέγει ότι εγώ θα είμαι ο βοηθός σου, εννοεί αυτά τα οποία εσύ δεν μπορείς να κάνεις θα τα κάνω εγώ για σένα. Δηλαδή στην πραγματικότητα θα έφτιαξε έναν άνθρωπο, όπως έφτιαξε αργότερα όπως θα δούμε την Εύα, την οποία έφτιαξε να είναι όμοια με τον Αδάμ και βοηθός του Αδάμ, ώστε αυτά που ο Αδάμ δεν μπορούσε να κάνει να τα κάνει με την Εύα και αυτά που η Εύα δεν μπορούσε να κάνει να τα κάνει ο Αδάμ. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, λέγει και περιγράφει η Γραφή, επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη, ώστε αυτή ήταν και η πρώτη νάρκωση στο ανθρώπινο γένος, εκοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Για να μην πονέσει καθώς του βγάζει μία από τα πλευρά, τον έφερε εις νάρκωση ο Θεός εις έκσταση και εκοιμήθη τον Αδάμ και έλαβε μία πλευρά του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής. Και κατεσκεύασε στη συνέχεια ο Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτή προς τον Αδάμ. Και όταν ξύπνησε ο Αδάμ από την άρκωση, από την έκσταση στην οποία περιήλθε, διεπίστωσε μπροστά του, διέκρινε μπροστά του, βρήκε μπροστά του ένα πρόσωπο, μια γυναίκα την οποία είχε φτιάξει ο Θεός, είχε κατασκευάσει ο Θεός, που του μοιάζε, αλλά και που δεν είχε καμία σχέση ομοιότητας, ούτε σε εικόνα, ούτε σε ομοίωση, με όλα τα άλλα δημιουργήματα, τα ζώα που είχε φτιάξει ο Θεός για τον Παράδεισο και μέσα στον οποίο τα έθεσε. Διέκρινε λοιπόν ξαφνικά ένα πρόσωπο που του μοιάζει στην εικόνα και στην ομοίωση. Και εκεί δημιουργήθηκε μέσα του το πρώτο συναίσθημα αγάπης για αυτό το πλάσμα που ήταν όμοιο με Αυτόν, ώστε αμέσως εξέφρασε την επιθυμία του, λέγοντας «Τούτο τώρα είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θα ονομαστεί Ανδρής
διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Αγάπησε λοιπόν τη γυναίκα και αποφάσισε να είναι δική του. Αλλά ταυτόχρονα και η Εύα αγάπησε τον Αδάμ και αποφάσισε να είναι δικός της. Ώστε το συμπέρασμα από αυτή την ένωση που αρχίζει και δημιουργείται μπροστά στα μάτια του Θεού, ο Θεός το είχε προετοιμάσει αυτό. Ο λόγος του Θεού μας περιγράφει, ο ίδιος ο Θεός λέει, δια τούτο, επειδή ομολόγησε ο Αδάμ ότι αυτή θα είναι δική μου και θα ονομαστεί Ανδρής, διότι είναι σάρξ εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Δια τούτο, λέει ο λόγος του Θεού, θα αφήσει πλέον ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο η σάρκα μία. Εκεί λοιπόν εθεσπίστη ο πρώτος γάμος του Αδάμ με την Εύα, ο οποίος γάμος σαν θεσμός δεν είναι μία ανακάλυψη εφεύρεσης ανθρώπινη, αλλά είναι ένας θεσμός τον οποίον εθέσπισε ο ίδιος ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου. Και τα χαρακτηριστικά του γάμου είναι, πρώτον, ότι ο άντρας βρίσκει στη γυναίκα αυτό το οποίο του λείπει, να του συμπληρώσει το κενό του, την αγαπάει, ένα συνέστημα αγάπης μπροστά στα μάτια του Θεού, αγιασμού, αγάπης αγίας δημιουργείται, ώστε αποφασίζει να είναι η δική του γυναίκα. Ταυτόχρονα δε και η γυναίκα, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση και στην πρόκληση του Αδάμ, αποδέχεται λέγοντας ότι αυτός θα είναι ο άντρας μου. Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν του γάμου είναι το συνέστημα που δημιουργείται στην αμοιβαία έλξη, η απόφαση για την ένωσή τους και η ομολογία τους ότι αυτή είναι η γυναίκα μου και αυτός είναι ο άντρας μου. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με την καρδιά του ανθρώπου, τη σκέψη του ανθρώπου και τις αποφάσεις των ανθρώπων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον, όπως ομολογεί ο Θεός, όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού, δημιουργείται μια καινούργια οικογένεια. Θα αφήσει ο άνθρωπος αυτός πια τον πατέρα του και τη μητέρα του, την προηγούμενη οικογένειά του, προφητικά εδώ μιλάει ο Λόγος του Θεού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα δημιουργηθεί μια καινούργια οικογένεια, ένα καινούριο σπίτι. Ξεκίνημα από την αρχή, οι δυο τους, δύο άγνωστοι άνθρωποι, οι οποίοι κατά χάριν Θεού, με το Θεού, γίνονται οι πιο στενοί συγγενείς, με βαθμό κατά τους ανθρώπους συγγενείας μηδενικό. Ώστε αυτοί οι δύο άνθρωποι δημιουργούν μία οικογένεια και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι γίνονται πλέον η σάρκα μία. Επέρχεται πλέον αυτό το οποίο έχει προγραμματίσει ο Θεός, η συζυγική σχέση μέσα στην παρουσία του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στον αγιασμό και στη δόξα του Θεού. Ώστε αυτοί οι δύο πλέον άνθρωποι δεν είναι δύο, αλλά είναι ένας. Γιατί αυτούς τους οποίους ο Θεός ενώνει, παντρεύει, δεν είναι πλέον δύο, αλλά είναι ένας. Δημιουργείται λοιπόν μία οικογένεια, ένα αντρόγινο. Έτσι όπως ακριβώς το είχε θεσπίσει απ' αρχής ο Θεός και προγραμματίσει ο Θεός. Το βασικό βέβαια χαρακτηριστικό για την ευλογημένη οικογένεια είναι όχι να διαλέξει ο άνθρωπος αυτή τη γυναίκα που του αρέσει σύμφωνα με τις επιθυμίες της σαρκός του ή που θέλει σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς του ή που νομίζει ότι το συμφέρει σύμφωνα με τη λογική του και με τη σκέψη του, αλλά να διαλέξει ο άνθρωπος τη γυναίκα, ο άντρας τη γυναίκα, αλλά και η γυναίκα τον άντρα, που ο Θεός θα του δημιουργήσει και θα του φέρει μπροστά του. Έχει φτιάξει λοιπόν έναν άντρα για μια γυναίκα. Η επιτυχία των ανθρώπων του Θεού, στο θέλημα του Θεού, είναι να μην εκλέξουν αυτοί
την οποιαδήποτε γυναίκα ή τους αρέσει ή θέλουν ή υπολογίζουν ότι είναι καλή για να είναι γυναίκα τους, αλλά να προσευχηθούν ο Θεός να τους εμφανίσει μπροστά τους τη γυναίκα που αυτός έχει δημιουργήσει για αυτόν τον άντρα, ώστε να μην είναι εκθελήματος ανδρός και γυναικός αυτός ο γάμος, αλλά να είναι εκθελήματος Θεού, εξαποκαλύψεως Θεού, και να είναι μάλιστα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να υπάρχει και η ευλογία του Θεού. Άρα η χριστιανική οικογένεια δεν δημιουργείται από επιθυμίες ανθρώπινες, αρέσκειες ανθρώπινες ή υπολογισμούς και σκέψεις ανθρώπινες, αλλά δημιουργείται, πρέπει να δημιουργείται σαν αποτέλεσμα εξήτησης του ανθρώπου, του άντρα και της γυναίκας από το Θεό, να τους αποκαλύψει, να τους φανερώσει τον άνθρωπο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για αυτούς, για να είναι σύζυγος ή σύζυγος. Δηλαδή η αρχή για αυτό το όμορφο θεσμό του γάμου, για αυτή την όμορφη δημιουργία μιας ενότητος που είναι οι δύο σε ένα, οι δύο γίνονται ένα, αυτή τη δημιουργία του αντρόγινου να είναι πρωτοβουλία του Θεού και αποτέλεσμα εξήτησης των ανθρώπων. Καθώς είναι γεγραμμένο, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Άρα λοιπόν, για να έρθουμε στην εποχή μας, όταν ένας νέος φτάσει στην κατάλληλη ηλικία γάμου, δεν ψάχνει γύρω γύρω να δει ποια του αρέσει, ποια θέλει, ποιον ή ποια συμφέρει να πάρει. Του αρέσει στο σώμα, θέλει για το χαρακτήρα της ή υπολογίζει για τα προσόντα τα οποία έχει να του προσφέρει, αλλά πηγαίνει στο Θεό με πίστη στο Λόγο του Θεού και στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με εμπιστοσύνη ότι ο Θεός γνωρίζει τη μεγάλη αυτή ανάγκη που δημιουργείται στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου ξεχωριστά, είτε άντρα είτε γυναίκα, με πίστη ότι ο Θεός γνωρίζει την ανάγκη, γιατί αυτός έφτιαξε τον άνθρωπο έτσι, και η ανάγκη είναι ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο, είτε στον άντρα είτε στη γυναίκα, να είναι μόνος. Με πίστη λοιπόν ότι ο Θεός γνωρίζει, και επειδή γνωρίζει έχει ετοιμάσει, και ζητώντας κατά το θέλημα λοιπόν του Θεού, ο Θεός δηλαδή θέλει τον άνθρωπο να τον πλησιάσει και να του ζητάει να του αποκαλύψει τον ή την σύζυγό του, και έτσι λοιπόν έχοντας παρησία ο άνθρωπος, γιατί ζητάει κατά το θέλημα του Θεού, γνωρίζει ότι ο Θεός τον ακούει, και γνωρίζει ότι όταν ο Θεός τον ακούει, ό,τι αν ζητήσει ο Θεός θα του το δώσει. Συμπέρασμα λοιπόν πρώτο και βασικό είναι ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη σε κάθε άντρα και σε κάθε γυναίκα, πιο σωστά σε κάθε νέο και σε κάθε νέα, να δημιουργηθούν σκέψεις έβρεσης μιας γυναίκας που δεν θα είναι κατά την αρέσκεια ή κατά την επιθυμία ή κατά τον υπολογισμό του ανθρώπου, αλλά θα είναι κατά το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειο. Έτσι λοιπόν όταν ο νέος είναι αυτάσει σε ηλικία γάμου και αρχίζει να δημιουργείται μέσα στην ψυχή του, στο σώμα του και στο πνεύμα του η ανάγκη της έβρεσης της γυναίκας ή του άντρα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν ή για αυτήν, να αρχίσει να προσεύχεται, να εξητάει από το Θεό λέγοντας: Κύριε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εσύ έφτιαξες έναν άντρα για μια γυναίκα, μια γυναίκα για έναν άντρα, εσύ έχεις προετοιμάσει πολύ πριν γνωρίσω, πολύ πριν φανταστώ το σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου, και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που μεγαλώσα εγώ και που μεγαλώνει και αυτή, εσύ προετοιμάζεις την ψυχή, την καρδιά, το θέλημα του ανθρώπου για να φέρεις έναν άνθρωπο κοντά στον άλλον που να είναι όμοιος με αυτόν και βοηθός αυτού. Όμοιος δηλαδή έτσι όπως ο Θεός έχει προσδιορίσει την ομοιότητα που χρειάζεται να έχει ο κάθε ένας άνθρωπος με τον άλλον, και την χρησιμότητα, τη βοήθεια, έτσι ώστε αυτά που ένας δεν μπορεί να μπορεί ο άλλος, για να μπορούν αυτοί οι δύο να γίνουν ένα. Απαραίτητο λοιπόν πρώτο βήμα
Για τη δημιουργία της οικογένειας είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη μας ότι ο Θεός, καθώς εθέσπισε το γάμο, γνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων που αυτός έφτιαξε και γνωρίζοντας τις ανάγκες πολύ πριν ο άνθρωπος έρθει σε επίγνωση της ανάγκης για να παντρευτεί, ο Θεός έχει ετοιμάσει το κατάλληλο πρόσωπο για τον άντρα και το κατάλληλο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Όμως, σε αυτή την εξήτηση και σε αυτή την προσευχή που ο Θεός θα απαντήσει με τα πάσης βεβαιότητος, εφόσον ζητάμε κατά το θέλημά του, όπως είπαμε και προηγούμενα, γνωρίζουμε ότι μας ακούει και εφόσον μας ακούει εξάπαντος θα μας δώσει. Ενώ λοιπόν εξητούμε με τα πάσης βεβαιότητος, γνωρίζοντες ότι ο Θεός θα μας απαντήσει, στην καρδιά μας και στην ψυχή μας πρέπει να δημιουργούνται συγκεκριμένα συναισθήματα αλλά και γνώση του Ευαγγελίου επάνω σε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ο Θεός ετοιμάζει μία γυναίκα για τον νέο, μία νέα για τον νέο, όχι για να κάνει το νέο με τη γυναίκα αυτή ευτυχισμένο ο Θεός, αλλά ετοιμάζει μία γυναίκα να την δώσει στον νέο, ώστε ο νέος να κάνει αυτήν την υποχρέωσή του ευτυχισμένη τη γυναίκα που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν. Άρα λοιπόν η νέα που ετοιμάζει ο Θεός για τον άντρα είναι αυτή την οποία ο άντρας πρέπει να κάνει ευτυχισμένη, χαρούμενη και ευλογημένη στην παρουσία του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο όμως και η γυναίκα πρέπει να ξέρει που ζητάει από το Θεό να της αποκαλύψει, να της φανερώσει τον άντρα τον οποίον έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτήν συγκεκριμένα. Να ξέρει ότι αυτόν τον άντρα που έχει ετοιμάσει ο Θεός για αυτήν την κοπέλα συγκεκριμένα την έχει ετοιμάσει, τον έχει ετοιμάσει όχι για να την κάνει ευτυχισμένη αλλά για να τον κάνει αυτή ευτυχισμένο. Δηλαδή ο άντρας πρέπει να φροντίζει για την ευτυχία, τη χαρά, την ευλογία της γυναίκας του που του εμπιστεύεται ο Θεός, που έχει φτιάξει ο Θεός, που έχει προετοιμάσει ο Θεός για αυτόν και η γυναίκα να προετοιμάζεται, να προετοιμάζεται την καρδιά της ώστε να κάνει ευτυχισμένο τον άντρα για τον οποίο ο Θεός ετοιμάζει για να της τον εμπιστευτεί για σύζυγό της. Αυτή είναι η καλή αρχή της δημιουργίας μιας χριστιανικής οικογένειας. Προσευχή, εξήτηση για να αποκαλύψει ο Θεός τον έναν στον άλλον και μάλλον τον έναν στην άλλη και την άλλη στον έναν. Με την επίγνωση, με τη βεβαιότητα ότι αυτή που θα μου χαρίσει ο Θεός είναι ένα δώρο Θεού που μου το εμπιστεύεται ο Θεός για να την κάνω ευτυχισμένη και για τη γυναίκα το ίδιο. Αυτός είναι ένα δώρο Θεού που μου το χαρίζει ο Θεός, μου το εμπιστεύεται για να τον κάνω ευτυχισμένο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την καλή αρχή δύο νέων ανθρώπων ο Θεός ευαρεστούμενος, γιατί πράττουν κατά το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, ευαρεστούμενος ο Θεός, θα ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προετοιμάσει ένα σκεύος εκλογής δικό του για τον άντρα, μια γυναίκα, και ένα σκεύος εκλογής δικό του, τον άντρα, για τη γυναίκα, ώστε οι δύο, αφού αφήσουν τον πατέρα και τη μητέρα αυτών και προσκοληθούν ο ένας τον άλλον και δημιουργήσουν ένα καινούριο σπίτι, μια καινούργια οικογένεια, τότε θα τους δοθεί και η ευκαιρία να γίνουν ένα ή δύο σάρκες σε μία σάρκα για να απολαύσουν την μεγάλη αυτή ευλογία που έχει ετοιμάσει ο Θεός για όλους τους ανθρώπους, επιβεβαιώνοντας την γνώση του και το λόγο του ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος, αλλά πρέπει να γίνουν δύο, που αυτοί οι δύο θα πρέπει με τη χάρη του Χριστού να είναι ένα. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ξεκινάει πια το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού για τους νέους και τις νέες, για τον νέο και τη νέα που αποφασίζουν πια να εισέλθουν σε αυτή την ωραία, από τον Θεό φτιαγμένη δημιουργία της χριστιανικής οικογένειας.
μια ευλογημένη χριστιανική οικογένεια. Το δεύτερο βήμα που πρέπει να έχει μέσα στην καρδιά του άνθρωπος που εξητά και που μπορεί να αρχίσει να διακρίνει είναι να μην κάνει λάθος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να μην κάνεις λάθος. Το πιο σημαντικό γεγονός στη ζωή του ανθρώπου είναι η σχέση του με το Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Το δεύτερο όμως σημαντικότερο γεγονός που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος στη ζωή του είναι η δημιουργία της χριστιανικής του οικογένειας. Είναι το πιο σημαντικό μετά τη σωτηρία του. Γιατί μέσα από μία από το Θεό προγραμματισμένη ένωση ενός νέου και μίας νέας θα έλθει εξάπαντος η απεριόριστη ευλογία του Θεού, καθώς αυτή την οικογένεια πια που ο ίδιος προγραμμάτισε, ο ίδιος σύστησε και ο ίδιος πάντρεψε, αναλαμβάνει και την απεριόριστη ευθύνη να τη συντηρεί και να την ευλογεί. Άρα λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο άνθρωπος να προσεύχεται εξητώντας ο Θεός να του φανερώσει, αλλά να προσέχει ταυτόχρονα να μην πάρει λάθος απόφαση, να μην έχει λανθασμένη εκλογή στο πρόσωπο το οποίο ο Θεός έχει ετοιμάσει, δηλαδή να μην διαλέξει άλλο πρόσωπο από αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποια είναι τα κριτήρια πάνω στα οποία ο άνθρωπος στηρίζεται να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, ιδιαιτέρως δε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση που είναι η δημιουργία της οικογένειάς του. Τα κριτήρια με τα οποία ο άνθρωπος εκλέγει και αποφασίζει είναι τρία, καθώς ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα και ψυχή και πνεύμα. Είναι λοιπόν πρώτον οι επιθυμίες της σαρκός, μ' αρέσει, είναι οι επιθυμίες της καρδιάς, θέλω, και είναι και η λογική του ανθρώπου, νομίζω, λογαριάζω, υπολογίζω. Εάν λοιπόν τώρα ο άνθρωπος εκλέξει με βάση αυτό που του αρέσει, δηλαδή βλέπει μια κοπέλα, ένας νέος και μια νέα, αντίστοιχα βλέπει ένα νέο και λέει αυτός μου αρέσει. Εάν μείνει σε αυτό, τότε ο κίνδυνος να κάνει λάθος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Εξαιρετικά μεγάλος. Γιατί θα αποφασίσει με βάση τη δική του άποψη, τη δική του αρέσκεια. Το ίδιο μεγάλο λάθος θα είναι αν ο άνθρωπος αποφασίσει να εκλέξει με βάση τη δική του θέληση. Αυτή τη νέα τη θέλω. Το ίδιο και γίνεται. Νέα, αυτόν τον νέο τον θέλω. Εάν λοιπόν η επιλογή γίνεται με βάση το θέλω του ανθρώπου, είτε του νέου είτε της νέας, ο κίνδυνος των λαθών είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ μεγάλος. Όπως επίσης με το τρίτο κριτήριο είναι υπολογίζω, έχει πρίκα, έχει χρήματα, είναι μορφωμένη, είναι αξιόλογη, είναι όταν αρχίζει και μπαίνει η λογική του ανθρώπου ως κριτήριο επιλογής, τότε ο κίνδυνος του λάθους είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εδώ πρέπει δε να τονίσω ότι το λάθος στο γάμο είναι πολύ κακή συνέπεια, γιατί δεν προβλέπεται στο Ευαγγέλιο του Χριστού διασύγιο. Άρα λοιπόν, αν κάνεις ένα λάθος, το έκανες. Δεν μπορείς να το διορθώσεις. Είναι από αυτά που γίνονται και δεν διορθώνονται. Όμως, μπορεί ο άνθρωπος σε αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά και σε κάθε άλλη απόφαση, οποιαδήποτε καλείται να αποφασίσει, να εκλέξει, να χρησιμοποιήσει και πάλι την προσευχή, το Λόγο του Θεού και την εξήντηση στον Κύριο. Να πλησιάσει το Θεό, καθώς λέει η Γραφή, πλησιάσετε προς εμέ,
λέει ο Θεός, και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Άρα λοιπόν, όταν βρει μια κοπέλα που του αρέσει, το ίδιο και μια νέα, αν βρει ένα νέο που του αρέσει, να σταματήσει. Μην προχωρήσει. Του αρέσει, σου αρέσει, ναι, πολύ καλό. Μπορεί να είναι και από το Θεό. Πιθανότατα να είναι από το Θεό. Αλλά μην προχωράς, πήγαινε στο ταμείο σου, πήγαινε στο δωμάτιό σου, κλείσε την πόρτα όπως λέει ο Λόγος του Θεού, στάσου στην παρουσία του Θεού, εξήτησε τον Πατέρα στον ουράνιο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και αφού προηγούμενα μετανοήσεις και ζητήσεις από το Θεό να σου συγχωρέσει τις αμαρτίες σου και με το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία, αφού όμως προηγούμενα συγχωρήσεις και εσύ τα πτέσματα όλων των ανθρώπων που αμάρτησαν σε σένα για να μπορεί ο Θεός να συγχωρήσει τις δικές σου αμαρτίες, τότε πες του με την απλότητα του παιδιού προς τον Πατέρα: Πατέρα μου, εμένα αυτή η κοπέλα μ' αρέσει, αλλά δεν θέλω να κάνω κατά το δικό μου θέλημα, κατά τη δική μου αρέσκεια, γι' αυτό σε παρακαλώ φανέρωσέ μου, δείξε μου αν είναι αυτή που αρέσει σε σένα. Γιατί εγώ θέλω να μ' αρέσει αυτή η κοπέλα που αρέσει σε σένα. Και τότε με έκπληξη ο άνθρωπος θα διαπιστώσει, και εκ πείρα σας το λέω αυτό, για κάθε αίτημα, για κάθε απόφαση, για κάθε επιλογή του, θα διαπιστώσει την ενέργεια του Θεού στη ζωή του, ο οποίος, ενώ ο άνθρωπος θα έχει εκλέξει αυτό παραδείγματος χάρη, ότι του αρέσει πάρα πολύ, θα έρθει ο Θεός και θα του φέρει ένα άλλο που είναι πολύ καλύτερο, δεν το είχε δει, δεν το είχε προσέξει και θα ενθουσιαστεί, γιατί αυτό θα είναι η απάντηση του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο, πάμε και όταν κάποιον θέλουμε, κάποια κοπέλα θέλουμε, κάποιον νέο ή μια κοπέλα θέλει, πάμε στον Κύριο και λέμε: Κύριε, εγώ ξέρω ότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σου, έτσι μου λες το λόγο σου, η οδή μου δεν είναι οδή σου, έτσι λες το λόγο σου, και μάλιστα όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σου. Άρα λοιπόν δεν θέλω εγώ να αποφασίσω με βάση το θέλημά μου, εάν δεν είναι και δικό σου θέλημα. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ πράγματι αυτό θέλω, αλλά σε παρακαλώ φανέρωσέ μου τι είναι αυτό που εσύ θέλεις. Με έκπληξη πάλι θα διαπιστώσει ο άνθρωπος, είτε ότι ο Θεός θα του φανερώσει ότι αυτό είναι το θέλημά του, αλλά αυτό δεν είναι το πιο συχνό, το πιο σπάνιο μάλλον, ή ο Θεός θα φέρει κάτι άλλο που δεν το έχει προσέξει ο νέος ή η νέα και θα πει: Να, ποιο είναι το δικό μου το θέλημα. Και ο νέος θα δοξάσει το Θεό, θα ευχαριστήσει το Θεό, γιατί είναι Θεός που απαντάει προσευχές. Κατά τον ίδιο τρόπο και όταν ο άνθρωπος αποφασίζει, καλείται να αποφασίσει με βάση τη γνώμη του, το νομίζω του, τον υπολογισμό του, τις σκέψεις του. Πριν να αποφασίσει, να πάει στο Θεό και να πει: Κύριε, εγώ αυτό νομίζω ότι είναι καλό, αυτή η κοπέλα νομίζω ότι είναι για μένα και η κοπέλα αυτή ο νέος νομίζω ότι είναι για μένα. Γιατί αν δεν είναι, εγώ θέλω να κάνω το θέλημά σου. Και ο Θεός θα απαντήσει. Και ξέρετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε και πριν από λίγο, να μην κάνουμε λάθος. Θέλω να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε μία κοπέλα που βλέπει και μπροστά της τον Ισάφ από τη Γραφή και τον Ιακώβ. Ο Ισάφ είναι ένας λεβέντης, ένας σπουδαίος κυνηγός, ένας άνθρωπος που τον αγαπάει πολύ ο πατέρας του, ελκυστικότατος, δυναμικός. Ο Ιακώβ είναι ένας ταπεινός, μικρός, νέος, ο οποίος ζει δίπλα στη μητέρα του. Και πέστε μου, ποια κοπέλα δεν θα επέλεγε τον Ισάφ αντί του Ιακώβ? Όμως ο Θεός τι λέει? Τον Ισάφ εμίσησα, τον Ιακώβ αγάπησα. Πόσο μεγάλο λάθος θα έκανε η κοπέλα αυτή, εκλέγοντας με την αρέσκειά της, με το θέλημά της ή με τον υπολογισμό της. Ενώ εκλέγοντας με το θέλημα του Θεού, ποιον ο Θεός θα τη συνιστούσε? Βεβαίως τον Ιακώβ, και θα αποτελούσε μια ευλογημένη οικογένεια, γιατί θα έπαιρνε τον άντρα που ο Θεός είχε προετοιμάσει για αυτόν, που είναι ο κατάλληλος, ο Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο κατάλληλος άνθρωπος, ο προετοιμασμένος για αυτή την κοπέλα.
Είναι λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πάρα πολύ σημαντικό πρώτον να κατανοήσουμε ότι το σύζυγο ή τη σύζυγό μας ο Θεός την έχει δημιουργήσει ήδη, τον έχει δημιουργήσει ήδη και περιμένει από μας να του εξητήσουμε, να τον παρακαλέσουμε να μας την αποκαλύψει. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ σημαντικό να μην κάνουμε λάθος. Δεν είναι καλό να κάνουμε λάθος. Και το λάθος γίνεται όταν η επιλογή μας, η απόφασή μας παίρνεται από τις επιθυμίες μας, από την αρέσκειά μας και από, από τους υπολογισμούς μας. Όλα αυτά όμως διορθώνονται με έναν και μοναδικό τρόπο, ζητώντας βοήθεια από το Θεό. Αυτό, Χριστέ μου, δηλαδή, που εγώ δεν μπορώ να κάνω τη σωστή επιλογή της γυναίκας μου ή τη σωστή επιλογή του άντρα μου, αυτό που εγώ δεν μπορώ να κάνω, βοήθησέ με να το κάνεις εσύ. Φέρε μου μπροστά μου, αποκάλυψέ μου, φανέρωσέ μου, γέμισε την καρδιά μου με αγάπη, γέμισε την καρδιά με αγάπη και στην κοπέλα αυτή, ώστε να μας φέρεις κοντά και καθώς να έρθουμε κοντά, να μας αποκαλύπτεις όλο και περισσότερο το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, για να γνωρίζουμε πώς να περπατάμε. Όμως υπάρχουν και άλλα κριτήρια, τα οποία μέσα από το Λόγο του Θεού φαίνονται ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι και οι νέες για να αποφύγουν τα λάθη, εκτός από αυτά τα βασικά, τα βασικότερα, που όταν τα εξητήσουμε δεν κινδυνεύουμε να κάνουμε λάθος, όμως υπάρχουν και άλλα κριτήρια τα οποία θα μας βεβαιώσουν ότι εν τέλει η επιλογή μας δεν είναι εξ ημών από την επιθυμία μας, την αρέσκειά μας ή τους υπολογισμούς μας, αλλά είναι από το θέλημα του Θεού, από την αποκάλυψη του Θεού και από την αγάπη του Θεού Πατρός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Η συνέχεια όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της ψυχής μου ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια κατά πάντα στο όνομα του Χριστού με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.